Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη γιορτή της Παγκόσμιας ημέρας για την νόσο του Πάρκινσον. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσουμε πολύ τους επίσημους προσκεκλημένους που μας τίμησαν με την παρουσία τους σε αυτή την εκδήλωση. Τον κύριο Παπαδόπουλο Λεωνίδα, πρόεδρο φιλοπτώχου αδερφότητας αδερφών, ανδρών, συγγνώμη, και την κυρία Κυριακή Μπαλτατζή Φοροπούλου, δημοτική σύμβουλο Καλαμαριάς. Παρακαλώ τον κύριο Κανονίδη Γιάννη, πρόεδρο του Συλλόγου Παγκισσονικών Ασθενών και Φίλων Βορείου Ελλάδος, να ξεκινήσει την εκδήλωση. Θα είμαι καθυστερημένος για αυτούς τους λόγους, γιατί ακόμη δεν με έχει πιάσει το φάρμακο και δεν θα είμαι αποτελεσματικός. Αγαπητοί κύριοι, ο Σύλλογος μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παγκισσονικών Ασθενών συμμετέχει όπως κάθε χρόνο στις 11 Απριλίου, ημέρα γέννηση του Δόκτωρα του Πάρκινσον, στην Παγκόσμια ημέρα του Πάρκινσον. Παράλληλα, φέτος συμμετέχει και στην επέτειο των 200 χρόνων από την αναγνώριση του Πάρκινσον ως ασθένεια. Το 1817 ήταν η ημερομηνία που γράφηκε το πρώτο βιβλίο. Το μήνυμα των φετινών εκδηλώσεων είναι: ενωμένοι δημιουργούμε, ενωμένοι νικάμε το Πάρκινσον. Για την υλοποίηση του μηνύματος αυτού είναι απαραίτητη η ενότητα στην προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση της νόσου. Επίσης, όλοι οι σχετικοί με τον Πάρκινσον οργανισμοί και οι υποστηρικτικές δομές πρέπει να δείξουν ενότητα για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή τη σωστή ενημέρωση της κοινωνίας και την κατανόηση του προβλήματος ανά τον κόσμο. Μπορούμε λοιπόν να διαδώσουμε. Σήμερα μέσω του social media το ίδιο μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ώστε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εστίαση της παγκόσμιας προσοχής στο θέμα Πάρκινσον. Υπάρχουν σήμερα περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη και 6,3 εκατομμύρια παγκοσμίως που ζουν με την ασθένεια Πάρκινσον. Και δυστυχώς ο αριθμός αυτός υπολογίζεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2030. Η εκτίμηση στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε 20.000 ασθενείς. Σε αυτό η Ελλάδα ίσως είναι το μόνο μέρος που δύσκολα μπορεί να γίνει και με μεγάλη λεπτομερή προσέγγιση ο αριθμός των ασθενών. Γιατί αυτό? Γιατί πολλοί ντρέπονται να πούνε ότι έχουν Πάρκινσον, κρύβονται στα σπίτια τους και με αποτέλεσμα δεν πάνε στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να υποφέρουν και να υποφέρει και όλη η οικογένειά τους μαζί. Ένας από τους λόγους που έγινε ο Σύλλογος ήταν και αυτός, να πείσει αυτούς τους συνασθενείς να συμφιλειωθούν με το πρόβλημά τους και να έρθουν στην κοινωνία μας για να μπορέσουν να δώσουν και να πάρουν κουράγιο για να ζήσουν την υπόλοιπη τους ζωή. Η ετήσια ευρωπαϊκή δαπάνη για την ασθένεια υπολογίζεται σε 13,9 δισεκατομμύρια ευρώ και εφόσον αυξάνεται ο προσδόκιμος χρόνος ζωής, το κόστος αυτό αυξάνεται δραματικά, ιδιαίτερα στα τελευταία στάδια της ασθένειας. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα αυτά, σκοπός του συλλόγου μας είναι να διευκολύνει τη ζωή των παγκισσονικών ασθενών, των οικογενειών και των φροντιστών τους, ενημερώνοντάς τους για τις εξελίξεις σε επιστημονικό επίπεδο. Να συμβάλλει στην ενημέρωση της κοινωνίας για τις ανάγκες και τα προβλήματα των παγκισσονικών ασθενών. Να προωθεί τη μελέτη και επίλυση των προβλημάτων των παγκισσονικών ασθενών μέσω της επικοινωνίας με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Προσπαθούμε να οργανωθούμε καλύτερα, ερχόμενοι σε επαφή και με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού, προκειμένου να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας για αποτελεσματικότερη πίεση και είμαστε από το 2013 μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους παγκισσονικούς ασθενούς. Τα μέλη είναι 45 μέλη. Αγαπητοί συνασθενείς, φίλοι και συνεργάτες, εθελοντές, χρειάζεται συνεχής αγώνας για να πετύχουμε τη βελτίωση των συνθηκών της ασθένειας και παραμένουμε αγωνιστές σε επάρκειες όπως ήμασταν πάντοτε. Γι' αυτό διεκδικούμε αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα, κατάλληλη στελέχωση των υγειονομικών επιτροπών, πιστοποίηση αναπηρίας στη ΚΕΠΑ, με νευρολόγους γιατρούς εξειδικευμένους,
συνόστων του υπάρξεων και γνώση των συμπτωμάτων αυτής, έτσι ώστε να γίνεται σωστή διάγνωση και να υπάρχει ευγενική αντιμετώπιση των ασθενών χωρίς να φύγει την αξιοπρέπειά του. Ίση μεταχείριση και ανάλογα δικαιώματα των παραξενικών ασθενών με άλλους ασθενείς παρεμφερών νόσων μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Η συμμετοχή σας μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα η κυρία Μποστατζοπούλου Καμπούρογλου Σεβαστή, καθηγήτρια νευρολογίας του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, διευθύντρια τρίτης γάμα νευρολογικής κλινικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Να χαιρετήσω και εγώ την εκδήλωση αυτή που διοργανώνει κάθε χρόνο με πραγματικά μεγάλη επιτυχία ο Σύλλογος Παρκινσονικών Ασθενών και Ευθύλων Βόρειας Ελλάδος. Ο Σύλλογος αυτός που από την ίδρυσή του το 2010, ήδη συμπληρώνει 7 χρόνια ζωής, μέχρι σήμερα παρά τις δυσκολίες προσπαθεί να δώσει δύναμη και κουράγιο στους ασθενείς, να παλέψει για τα δικαιώματά τους και να ευαισθητοποιήσει όσο περισσότερο γίνεται την κοινωνία για τα προβλήματα των ασθενών που πάρξουν από την νόσο του Πάρκινσον. Όπως ακούσατε και από τον πρόεδρο, τον κύριο Κανονίδη, η 11 Απριλίου, βλέπετε και τον ίδιο τον James Parkinson εκεί, καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Μέρα της Νόσου Πάρκινσον, γιατί 11 Απριλίου 1755 γεννήθηκε ο James Parkinson. Ειδικά φέτος, ο αρτασμός αυτός αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη μονογραφία του James Parkinson σχετικά με την πρώτη περιγραφή της νόσου και βλέπετε την αρχική σελίδα ακριβώς της μονογραφίας. Ένα λεπτό. Λοιπόν, έτσι σήμερα σε όλο τον κόσμο ακριβώς γιορτάζεται και γίνονται εκδηλώσεις για την νόσο και για τα 200 χρόνια της μονογραφίας αυτής και κυκλοφορεί παντού Αμερική, Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, το σύνθημα «Ενωμένοι για την νόσο Parkinson», αυτό το «United for Parkinson Disease». Έτσι και εμείς, ενωμένοι σε μια κοινή προσπάθεια, ασθενείς, φροντιστές, φίλοι, γιατροί, θα παρακολουθήσουμε την εκδήλωση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μποστατζοπούλου.